Πάμε στο μέτωπο τη οικονομία. Στέφαν, ο Στέφανο Σίσκο είναι μαζί μα, γιατί έρχεται αύριο, Στέφανε, το προσχέδιο του νέου προπολογισμού και έχει πληροφορίε για το ε, τι στίγμα θα δίνει για την πορεία τη οικονομία και τι θα γίνει κυρίω ε, με τον μειωμένο ΦΠΑ. Ακριβώ, Νίκο, και παρά τι ε, πρόσφατε καταστροφέ, δεν θα υπάρχουν εκτόσει στα μέτρα στήριξη που έχουν ανακοινωθεί για το 2024. Θα υπάρχουν σημαντικέ ενέσει ρευστότητα 2,5 δισεκατομμυρίων για περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Πάμε να δούμε ποια θα είναι πρώτα τα βασικά μέτρα. Το ένα είναι το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, αυξήσει σε από 6,5 έω 10% αλλά και αυξήσει στα επιδόματα θέση ευθύνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτρο είναι η αύξηση τη συντάξη για το 2024. Σήμερα ο Υπουργό Οικονομικών είπε ότι θα είναι στο 3,1% και άλλα μέτρα όπω η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογενειε ολο Όλα από 1η Ιανουαρίου. Όλα από 1η Ιανουαρίου. Τώρα να σου πω ότι στον προπολογισμό φυσικά θα υπάρχουν και στόχοι για τα δημοσιονομικά και την πορεία τη οικονομία. Οι βασικέ προσβλέψει είναι ανάπτυξη 2,3% φέτο, 3%, φέτος, 3 το 2024, με από 0,7 έω 1% φέτο. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα φτάσουν, Ελγαροστά είναι σημαντικό. Ε, ναι. βέβαια. Και 2,1% το 2024. Τώρα να σου πω ότι το οικονομικό επιτελείο ζυγίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δει αν θα δώσει παράταση στο μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει και σήμερα και θα ισχύει έω 31 Δεκάτου. Στην εστίαση, μιλάμε για τον καφέ, τα ροφήματα. Ναι, ναι. Μία αλκοολούχα ποτά. Στι μεταφορέ είναι όλα τα εισιτήρια, είτε αστικέ είτε περαστικέ συγκοινωνίε, τρένα, λεωφορεία, πλοία και αεροπλάνα. Στον στα πακέτα, ας πούμε, με τη διατροφή, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Τώρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα χρήματα, 250 εκατομμύρια το εξάμεινο αυτό. Ακριβώς, Ακριβώ. Ε? Και αναζητούνται τα περιθώρια για να δούμε αν στο τέλο. Δεν αποκλείεται να βρεθούν και να δούμε αν θα συνεχιστεί σε όλου του κλάδου αυτού. Α, θα μπορεί πληρώσει. να πέσει ψαλίδι σε κάποιον όπω Σα ευχαριστήσουμε. Πούμε. Ο